ορίσατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο των Footprints. Σήμερα φτιάχνουμε το πιο τραγανό χοιρινό σνίτσελ μαζί με τις πιο γκουρμέ πατάτες. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας βράζοντας τις πατάτες. Έχουμε επιλέξει baby πατάτες, τις έχουμε κόψει σε ροδέλες. Προσθέτουμε μέσα σε μια κατσαρόλα των ζωμών λαχανικών, έχουμε επιλέξει. Και αποκρύαν το ζώο μας, αποκρύαν την κατσαρόλα μας. Θα βράσουμε τις πατάτες μας περίπου 10 με 12 λεπτά. Θα βάλουμε ένα μαχαίρι να τις ζούμε αν έχουν ψηθεί ιδανικά περίπου στο 90%. Και θα τις περάσουμε μέσα στο τηγάνι μαζί με βούτυρο πριν να στήσουμε το πιάτο μας. Βάζουμε φούρτη θερμοκρασία, κλείνουμε και συνεχίζουμε μαζί με το χοιρινό. Έχουμε επιλέξει ολόφρεσκο χοιρινό κόντρα φιλέτων από τις υπεραγορές Μετρό ή λούντζα, χοιρινή λούντζα που λέμε εμείς στην Κύπρο. Και ξεκινούμε να δείξουμε πώς κάνουμε μια πανάδα, ένα βασικό πανάρισμα που κάνουμε στην κουζίνα, στη μαγειρική. Έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα προσθέσουμε αυγό στη μεσαία μπασίνα, στο μεσαίο μπολ. Έχουμε γαλέτα, καπίρα, αλεσμένη και πάνκο, κινέζικη καπίρα, έτσι να μας δώσει λίγο πιο τραγανινή υφή στο χοιρινό μας. Λοιπόν, στο αλεύρι θα προσθέσουμε την πάπρικα και το δέντρο λίβανο για να μαριναρούμε το κρέας μας. Και στο αυγό θα βάλουμε δύο αυγά ολόκληρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε και κρόκους μόνο ή μόνο ασπράδι, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ για να έχω πιο πολύ σώμα και καλύτερο έτσι πανάρισμα στο χοιρινό, επιλέγω ολόκληρο το αυγό. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα στο κρόκο και τη μουστάρδα. Είναι τρία διαφορετικά στάδια και θα δουλέψουμε και τα δύο χέρια. Μια χαρά. Λοιπόν, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι την πάπρικα με το αλεύρι και το δέντρο λίβανο. Και θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν θα βάλουμε πάνω στο κρέας. Θα βάλουμε μέσα στην πανάδα μας. Λοιπόν, καλές πρέζες αλάτι και πιπέρι για να έχει γεύση το κρέας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει γεύση το κρέας. Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι να πάει παντού. Βλέπετε, θα κοκκινήσει έτσι το αλεύρι μας. Μια χαρά. Το αυγό θα το ανακατέψουμε. Μπορείτε και με ένα μπιρούνι να το κάνετε στο σπίτι σας. Εγώ επιλέγω να το ανακατέψω με ένα φουέ μαζί με τη μουστάρδα. Θα κυτρινίσει πιο πολύ η πανάδα μας. Και σε αυτό το σημείο θα βάλω δύο γάντια και θα ξεκινάω να περνάω το χοιρινό πρώτα από το αλεύρι, μετά στο αυγό, στην καπίρα. Θα το βάλουμε σε ένα ταψί, λίγο στο ψυγείο μέχρι να βράσουν οι πατάτες μας για να σταθεί πάνω η πανάδα, η καπίρα, το μείγμα μας. Και θα το τηγανίσουμε σε προθερμενόμενο τηγάνι στους 180 βαθμούς, χρησιμοποιώντας ηλιέλαιον πάντα σε βαθύ τηγάνισμα. Πάμε να τηγανίσουμε τα σνίτσελ μας. Τα βλέπουμε ότι έχουν παναριστεί ιδανικά. Είπαμε θέλουμε 180 βαθμούς θερμοκρασία σε ένα άοσμο λάδι, ηλιέλαιο θα χρησιμοποιήσω εγώ. Τέλειο. Και μόλις βάζουμε μέσα, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία για να ψηθεί ομοιόμορφα και να μην κάψει. Βλέπετε πόσο τραγανό είναι και θέλουμε αυτό το χρώμα. Golden color. Λοιπόν, έχουμε ένα τηγάνι το οποίο πρέπει να το ζεστάνουμε. Έχουμε προβράσει όπως είπαμε τις πατάτες που τις έχουμε κόψει σε ροδέλες, τις baby πατάτες. Και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο για να φρύσει, να κατεβάσει τα αρώματα του, να γίνει έτσι να καραμελώσει το βούτυρο. Μετά θα ρίξουμε τις πατάτες μέσα για να πάρουν χρώμα. Θα προσθέσω και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδων για να μας δώσει καλύτερο χρώμα στις πατάτες. Και θα ψιλοκόψω φρέσκο μαϊντανό, σκόρδο
για να τις αρωματίσω έτσι ώστε να τους δώσουμε χαρακτήρα και γεύση μαζί με τα αρωματικά μας. Οι πατάτες μας μυρίζουν σκόρδο, μαϊντανών, βούτυρων, πραγματικά υπέροχες. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, το κρέας μας είναι ιδανικό, έχει το τέλειο χρώμα και το τέλειο ψήθυμο, θα το δούμε τώρα. Επιπλέον και η πανάδα είναι ακριβώς πάνω στο κρέας μας. Θα κόψουμε από τη μέση, να έρθουμε να στήσουμε έτσι ωραία το πιάτο μας. Είναι πάρα πολύ μαλακό, παίζει και ρόλο, όπως σας έχω πει πριν, το πόσο, πόσο λεπτό θα το κάνει ο κασάπης ή ακόμα και εσείς στο σπίτι σας. Είναι το, ίσως το πιο σημαντικό να είναι λεπτό το κρέας για να ψηθεί και γρήγορα και να πιάγει κρούστα σωστά πάνω στο, η κρούστα πάνω σωστά στο κρέας. Λοιπόν, βάλουμε 4 κομμάτια, είμαστε large, γκουρμέ. Να το φέρουμε έτσι από εδώ, θα σπάσουμε λίγο έτσι, θα βάλουμε λίγο θυμάρι για να μας δώσει το άρωμα του από πάνω. Ωραία. Και τις πατάτες μας δίπλα, συνοδευτικό, να μας απαλύνουν λίγο αυτό το έντονο από το κρέας, να μας δώσουν το σκόρδο τους, το μαϊτανό τους, έτσι λίγο πιο γκουρμέ. Τη συνταγή είναι γερμανική. Είναι ένα πιάτο που το σνίτσελ που προέρχεται από τη Γερμανία, Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και οι πατάτες αυτές με το σκόρδο που τις βράζουν και μετά τις περνάνε από το βούτυρο, νομίζω είναι ξεκάθαρα από αυτές τις χώρες, αυτές οι γεύσεις. Και είναι και χαρακτηριστική συνταγή πατάτα με μαϊτανό και σκόρδο μαζί με το σνίτσελ. Λοιπόν, τέλειο, υπέροχο γκουρμέ. Να το δοκιμάσετε, θα το δοκιμάσω και εγώ, να δω αν το πέτυχα. Ελπίζω να το φτιάξετε, να σας αρέσει. Υπεραγορές Μετρό πάντα δίπλα μας, όλοι μας οι χορηγοί. Αυτό το υπέροχο πιάτο θα το βρείτε στα καταστήματα Βένι. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα με ακόμα πιο γκουρμέ συνταγές. Για την ώρα, σνίτσελ χοιρινών, έπιπλων, τραγανό μαζί με πατάτες με σκόρδο.